πει σωστά. Και ο Σιζόπουλος και ο Παλάλας θα πάρουν πρωτοβουλίες. Ο Τόμας δείχνει να είναι μια σπουδαία προσήκη στο προστάσιο του Λίνου Γαβρίλ. Τελευταία λεπτά, τρία λεπτά απομένουν για την έναρξη του μεγάλου αγώνα. Για όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας, να θυμίσουμε, η ΑΕΚ πρέπει να πάρει την νίκη με 6 πόντους ή περισσότερους και να πάρει την νίκη με την Κλουζ Ναπόκα στην έδρα της, στην τέταρτη φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες σε λιγότερο από 2 μήνες. Ας ελπίσουμε να γίνει σήμερα το πρώτο βήμα. Να πούμε ότι αύριο ο Αποέλ υποδέχεται την Σιαλουάη στην ίδια διοργάνωση. Ο Αποέλ που με νίκη κλειδώνει την πρόκριση, καθώς στην προηγούμενη του αναμέτρηση με την τσέχικη Παρτούβιτσε κάλυψε την διαφορά και έχει το προβάδισμα σε εκείνη την ισοβαθμία. Περιμένουμε να δούμε και τις πεντάδες με τις οποίες επέλεξαν να αγωνιστούν οι δύο προπονητές. Είπαμε για την ΑΕΚ δύο τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών. Η ΑΕΚ που έδειξε σε όλα της τα παιχνίδια στο Euro Cup να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, δεν την ήθελε. Αυτό που λέμε στα τελευταία λεπτά στις περισσότερες διοργανώσεις. Έχουμε και τις πεντάδες για τις δύο ομάδες. Γρηγόρη, Τόμας, Γκούτουιν, Πέτροβιτς, Χάρις και Παντελή. Ο αρχηγός βέβαια Ιακώβος Παντελή, Βέσελη, Γκράψπι, Νουχάνοβιτς, Μπέρουελ και Ρίδη. Τριάδα για την οποία κάναμε αναφορά. Πρώτος rebounder, ο πρώτος πασέρ και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Πέλια στην βασική πεντάδα. Αν θες η κίνηση έκπληξη του Λίνου του Γαβρίλ, μια και συνηθίζει να αφήνει τον Ιάκωβο να βλέπει το παιχνίδι και μετά να τον ρίχνει στη μάχη. Ωστόσο, σε τόσο σημαντικό παιχνίδι, η εμπειρία του Ιάκωβου είναι κλειδί. Και με τις σπουδαίες άμυνες που βγάζει, να θυμίσουμε πέρσι ήταν και ο πρώτος κλέφτης σε εισαγωγικά του πρωταθλήματος. Ο Ιάκωβος μπορεί να χτίσει μια γρήγορη διαφορά. Πολύ έξυπνη κίνηση κατά την προσωπική μου άποψη από τον Λίνο Γαβρίλ να ξεκινήσει με τον Ιάκωβο Παντελή. Δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι ΣΑΕΚ όποτε αγωνίζεται. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές. Ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς είναι στον πάγκο του ΣΑΕΚ. Ακούει τις τελευταίες οδηγίες, θα μας τις μεταφέρει. Βλέπουμε και τον κόσμο που σιγά σιγά μαζεύεται στην κλειστή αίθουσα του Κητίου για να παρακολουθήσει την ομάδα του. Μια μέρα σήμερα που είναι γεμάτη μπάσκετ στην Cedavision. Υπάρχει Ευρωλίγκα, υπάρχει ο αγώνας μας εδώ τη ΣΑΕΚ με την Πέλια. Υπάρχει το Champions League, το Basketball Champions League. Και σήμερα και αύριο διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Μείνετε συνδεδεμένοι. Βλέπουμε και το τρίο της διαιτησίας με πρώτο διαιτητή τον Ισραηλινό, τον Έστερον, Φαούρ και Σιλίγεβιτς, οι τρεις διαιτητές. Ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά σήμερα. Ο Γρηγόρης, όπως είπαμε, είναι στον πάγκο της. Κάποιες ωραίες παρουσίες στις κερκίδες. Γρηγόρη. Λοιπόν, να μπουν δυνατά στην άμυνα, να κερδίζουν τις μάχες στα rebound, ενώ στην επίθεση θα προσπαθήσουν από νωρίς να δώσουν μπάλες στον Goodwin, ένα παίκτη ο οποίος αν βρει ρυθμό μπορεί να κάνει την διαφορά. Είναι μεγάλη σήμερα η ευθύνη που έχει ο Shaquille Goodwin. Πρέπει να προσέξει σίγουρα και με τα φάουλ και στον περιορισμό του Νουχάνοβιτς. Όπως είπαμε, ο Νουχάνοβιτς είναι ο πρώτος rebounder της ομάδας του. Και ο όρκος νίκης από τους παίχτες της ΑΕΚ λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Νουχάνοβιτς ύψος 2-10, 34 ετών. Όλα έτοιμα λοιπόν για τον Τζάμπολ, μονομαχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην κυπριακή ομάδα. Και ξεκινάει το παιχνίδι μας. Πρώτη επίθεση για την Πέλια και φάουλ από τον Πέτροβιτς. Ίσως και το πιο γρήγορο φάουλ της διοργάνωσης με τον Πέτροβιτς εδώ μετά την μονομαχία στο τζάμπολ. Να υποπίπτει στο φάουλ πάνω στον Βέσελη. Yes.
Σε ακούμε, Γρηγόρη. Πέτροβιτς, ένας παίκτης ο οποίος είναι επίσης βαρόμετρο και είναι ένας παίκτης που φορτώνεται γενικά γρήγορα με φάουλες. Σε όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ, από το πάθος του να παίξει δυνατή και σκληρή άμυνα, φορτώνεται με φάουλ και αυτό θα πρέπει να το προσέξει σήμερα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Περιμένουμε να σκουπιστεί εκεί το παρκέ. Ο Τόμας αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να επιτηρήσει τον Μπέρουελ. Άμυνα σε όλο το γήπεδο. Πολύ καλή άμυνα από τον Τόμας. Τελικά ο Μπέρουελ θα ανακτήσει την κατοχή και θα οργανώσει την πρώτη επίθεση της ομάδας του. Μέσα τον Νουχάνοβιτς, αυτός με τον Γκούτουιν. Βγαίνει από τα σκρίν για να πάρει μπάλα ο Βέσελη. Καλή άμυνα από τον Γκούτουιν και βήματα του Βέσελη. Πρώτη πολύ καλή άμυνα για την ΑΕΚ. Πρέπει να βάλει αυτόν τον ρυθμό να πάρει τις πρώτες κατοχές. Αρχίζει μια διαφορά του Ισπρίς, Παντελή. Και τώρα ο Χάψπι να τον επιτηρεί. Pick and roll με τον Goodwin, δημιουργεί χώρο. Μπάλα πάει στο low post στον Αμερικανό και πάλι Χάρης ψάχνει τον Goodwin σε ένα ριπόστ. Τελειώνει ο χρόνος, 2 δευτερόλεπτα, ο Goodwin επιτίθεται. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, rebound από τον Reed, ο οποίος κατεβάζει μπάλα για την ομάδα του και στο transition ο Νουχάνοβιτς. Πολύ καλή επίθεση για τους φιλοξενούμενους με την assist του Reed και το τελείωμα του Νουχάνοβιτς. Πέτρεξε σαν τρέιλερ, κάλυψε πολύ σωστά τον χώρο και βάλε το πρώτο καλάθι του αγώνα. Παντελή στον Τόμας, του δίνουν το shoot. Τόμας προτιμάει να παίξει το pick and roll με τον Πέτροβιτς και τον Goodwin στην συνέχεια. Άστοχο shoot τριών πόντων, rebound από τον Βέσελη. Και τώρα Μπέρουελ κατεβάζει, παίξει το pick and roll με τον Νουχάνοβιτς. Κλέβει ο Πέτροβιτς. Προς το παρόν τελικά κάνει δικιά του την μπάλα. Jump ball, κατοχή είναι για την ΑΕΚ, καθώς η πρώτη κατοχή ήταν για τους φιλοξενούμενους. Να πούμε ότι ο Πέτροβιτς εδώ είχε το κλέψιμο. Δεν είχε τα μάτια του πάνω στην μπάλα 100%. Όπως και έχει κατοχή είναι για την ΑΕΚ με τον Τόμας τώρα. Για τον Παντελή, συνεργασία του Χάρης με τον Goodwin, άλλο ένα λάθος αυτή τη φορά από τον Ιάκωβο. Ο κύριος Γαβρίλ που επιλέγει να πιέσει ψηλά νωρίς και να αλλάξει τα screen πάνω στην πίεση αυτή. Είδαμε τώρα Τόμας και Παντελή να αλλάζουν. Παντελή με τον Reed. Βέσελη προσπίδε, ξεφορτώνεται τον Πέτροβιτς, αστοχή. Μάχες για το rebound, νικητής ο Μπέρουελ. Reed κρατάνε μπάλα οι φιλοξενούμενοι για μια νέα επίθεση με 14 δευτερόλεπτα. Μπέρουελ στην αδύνατη μεριά, η πάσα του μέσα στον Νουχάνοβιτς. Αυτός με τον Goodwin το πάει κοντά στο καλάθι, είναι ψηλότερος, έχει το πλεονέκτημα και το εκμεταλλεύεται. 4 πόντοι για την Πέγια και 4 από τον Νουχάνοβιτς. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό το σημείο, σε αυτή την θέση για τους φιλοξενούμενους με την απουσία του Πρέζε Χάρης σε μια δύσκολη προσπάθεια. Μακρινό rebound του Πέτροβιτς. Τόμας 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίθεση της ΑΕΚ. Ο Τόμας στον Goodwin, hand-off συνεργασία των δύο και βήματα από τον Τόμας. Γρηγόρη, έχουμε ξεκινήσει, η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει κάπως μουδιασμένα. Έχει ξεκινήσει με πολύ καλή άμυνα, κάτι που, δεν έχουμε, κάτι που ήταν το πρόβλημα ουσιαστικά, όπως δήλωσε ο κύριος Κουγκούρης στα προηγούμενα παιχνίδια. Ωστόσο, δυσκολεύεται πάρα πολύ στην επίθεση. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθούν οι λύσεις και θα προσέξουν κυρίως τις μάχες μέσα στη ρακέτα, εκεί όπου μέχρι στιγμής ο Goodwin μετρά 2 ήττες. Backwell για τον Νουχάνοβιτς, έκανε βήματα εκεί, δεν δόθηκαν, η μπάλα μέσα στον Reed, έξω για τον Μπάρουελ. Θα ευστοχίσει σε ένα σούτ τριών πόντων ο Μπάρουελ και 7-0. Καλό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βέβαια παίζουν και χωρίς άγχος, ξέρουν ότι και αυτοί θέλουν αυτό το διπλό. Απέναντι στην μοναδική ομάδα που έχουν κερδίσει, Πέτροβιτς πάει να απαντήσει, δεν μπορεί, rebound από τον Reed. Έρχεται ο Πέτροβιτς για να κλέψει μια μπάλα, μπερδεύεται και ο Παντελή, τελικά κάνει δικιά του την κατοχή. Ευθυδιασμός για την ΑΕΚ, ο Τόμας προσπαθεί να βρει τον χώρο για να σουτάρει. Χάρης σε μια οργανωμένη επίθεση και πάλι η ΑΕΚ που δεν βρήκε ούτε αυτή την φορά ανοιχτό γήπεδο για να τρέξει. Χάρης επιτίθεται, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όμως το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές, ενώ ο κ. Γαβρίλα κυρώνει το time out που ζήτησε.
μετά την εξέλιξη αυτή και το κλέψιμο από τους Πέτροβιτς και Φαντελή. Εδώ και πάλι φάση, ναι Γρηγόρη. Απλά να προσθέσουμε ότι η Πέγια, πέραν το ότι παίζει χωρίς άγχος, τη στάνει και απλά νίκη σήμερα για να έχει τον πρώτο λόγο σε σχέση με την ΑΕΚ, η οποία παίζει και για νίκη και για διαφορά. Πολύ σωστά. Ο Χάρης θα βάλει τον πρώτο πόντο για την ΑΕΚ. Και τώρα τον δεύτερο, 2-2. Είπαμε για τα προβλήματα που έχει η ΑΕΚ σε διάφορα τους τραυματισμούς. Βεβαίως και η Πέλια έχει πολύ μικρότερο rotation και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στην πορεία. Ο Βέσελη επιτίθεται και παίρνει φάουλ από τον Τόμας. Με το σώμα θα πρέπει το φάουλ πάνω στον Τόμας. Κατά την προσωπική μου άποψη ήταν πολύ καλή άμυνα του Αμερικανού. Εδώ θα δούμε και πάλι, δεν βάζει χέρια, μένει κοντά του με το σώμα. Πιο πολύ για επιθετικό φάουλ παρά για αμυντικό φαίνεται. Όπως και να έχει, ο Βέσελη θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη ο Βέσελη. Βέσελη ύψους 2-2, 26 ετών. Γέννημα θρέμα της ομάδας της Πέγια. Τόμας. Μετά την δεύτερη άστοχη βολή του Βέσελη. Παντελή, πολύ ωραία. Ξεφορτώνεται τον Ρί, το Τόμας για τον Παντελή. Παντελή θα ζητήσει pick and roll στην κορυφή με τον Goodwin. Θα δημιουργήσει χώρο, θα σουτάρει. Είναι άστοχος. Rebound από τον Μουχάνοβιτς. Και ο Μπάρουελ τρέχει για τον Ρίτ στην γωνία. Πολύ καλή άμυνα από τον Παντελή. Πατάει γραμμή ο Ρίτ. Τον είδαμε και εμείς από το σημείο που καθόμαστε. Άλλη μια καλή άμυνα της ΑΕΚ που παρόλα αυτά σε αυτά τα πρώτα 4 και 12 δείχνει μουδιασμένη επιθετικά, Γρηγόρη. Κοιτάξτε, το τρίκ με τον Ιάκωβο στην πεντάδα μέχρι στιγμής πετυχαίνει. Βγάζει πολύ καλές άμυνες ο αρχηγός της ΑΕΚ, ωστόσο στην επίθεση συνεχίζει η ομάδα της Λάρνακας να δυσκολεύεται να βρει λύσεις. Δεν προσπαθούν να βρουν τον Πέτροβιτς με οι οδηγίες του Λίγου Καβή. Πέτροβιτς δυσκολεύεται εδώ να δώσει την πάσα σωστά. Πρέπει να βγουν τα μακρινά σου, κάτι που είναι παρόμετρο στην φετινή ΑΕΚ και κάτι που μέχρι στιγμής μετράμε 2-2, οι ελεύθερες βολές. Κάποτε που επίσης αποτελούσε μέχρι στιγμής τη μαύρη τρύπα της ΑΕΚ. Πολύ σωστά, Γρηγόρη. Έξω ο Μπάρουελ. Μέσα με τον αριθμό 5 ο Μέκαχ. Πνευματικός point guard για την ομάδα της Πέγια. Ενώ να πούμε ότι μόλις από ένα ομαδικό φάουλ για τις δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Με Πέτροβιτς, Ιάκ και Τόμας. Δύο φάουλ για την ΑΕΚ, ένα για την Πέγια. Από τον αρχηγό της τον Κράψπη, Βέσελη από την κορυφή, θα σουτάρει και θα στοχίσει. 2-11, έμεινε μόνος ο Βέσελη. Και αυτό το πυρόδημα της ΑΕΚ με τον Πέτροβιτς τώρα για τον Παντελή. Θα βγει ο Goodwin στην κορυφή να του δώσει το pick and roll. Πολύ καλό το κόψιμο του Goodwin, εκμεταλλεύεται την πολύ όμορφη πάσα του Παντελή, καλάθι και φάουλ. Ναι, Γρηγόρη. Πρώτη φάση στην οποία βγήκε αυτό που είχε δώσει από την αρχή ο Λίνος ο Γαβρίλ. Μπάλα στον Goodwin, ενώ ποιος είδε τον Λίνο τον Γαβρίλ προηγουμένως και δεν τον φοβήθηκε. Νομίζω ακούμε και τώρα τις φωνές του πάνω στον Πέτροβιτς για την προηγούμενη κακή του άμυνα. Rebound από τον Βέσελη στην άστοχη βολή του Goodwin. Μέσα η μπάλα και πάλι στον Βέσελη. Rebound από τον Τρισόκα που πέρασε σαν τεσσάρι στην θέση του Πέτροβιτς. Ψηλώνει το σχήμα του ο κύριος Γαβρίλ. Μέσα η μπάλα στον Goodwin, ο οποίος θα κάνει βήματα. Ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Να δούμε εδώ και πάλι την φάση. Κατεβάζει τα δύο χέρια ο Νουχάνοβιτς, ναι Γρηγόρη. Πρέπει να προσέξει ο Λίνος ο Γαβρίλ, είναι η δεύτερη φορά που του γίνεται παρατήρηση. Παρατήρηση λοιπόν στον προπονητή της ΑΕΚ, Βέσελη.
Άλλο ένα σούτ σε καλή αυτή τη φορά μήνα από τον Goodwin. Παρ' όλα αυτά χάνεται το rebound. Για τρεις είναι άστοχοι και πάλι φιλοξενούμενοι. Κατοχή για την ΑΕΚ με τον Σιζόπουλο. Να ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ και ο Ιάκωβος Παντελή. Ήχθη να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Φωνάζουν τον φυσιοθεραπευτή της ΑΕΚ. Έξω Χάρης. Παντελή στον Τόμας. Παντελή που μένει στο παρκέ. Γίνει από τα σκρίνο Σιζόπουλος. Παντελή κάνει το ίδιο. Η μπάλα μέσα και βάλει στον Goodwin. Με πλάτη ο Goodwin. Αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ από τον Μουχάνοβιτς. Έχει μεγάλη δύναμη στο χαμηλό ποσοστό Goodwin και πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Δύο βολές για τον Shaquille Goodwin. Goodwin λοιπόν στην γραμμή. Αστόχησε νωρίτερα στην συμπληρωματική βολή. Αστοχεί και τώρα. Μηδέν στις δύο για τον Goodwin. Αστοχή στην τρίτη του προσπάθεια. 5-11 μειώνει στους 6. Η ΑΕΚ. Καλή άμυνα του Σιζόπουλου και κατοχή για την ΑΕΚ. Πολύ καλή άμυνα, βγάζει πολύ καλές άμυνες. Η ΑΕΚ 11 πόντι που έχει δεχτεί είναι ένα πάρα πολύ καλό σκορ. Έχει, όπως είπαμε αρκετές φορές από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν έχει βρει ακόμη την ρυθμό στην επίθεση. Κάποια άστοχα σούτ έξω από τα 6.75 είναι και ο κυριότερος λόγος. Τόμας, pick and roll με τον Τρισόκα, Παντελή. Καλή άμυνα από τον Ντάλμαν. Παντελή επιλέγει να σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος, μάχες για τον rebound. Νικητής ο Τρισόκας. Για τρεις ο Σιζόπουλος. Τώρα ούτε τώρα δεν βρίσκει την λύση πίσω από τα 6.75. Και ενώ ετοιμάζεται ο Παλάλας να περάσει στο παρκέ. Μεκάγ. Pick and roll με τον Νουχάνοβιτς. Μένει με τον Goodwin ο Μεκάγ. Μπαίνει και βγαίνει από την ρακέτα της ΑΕΚ. Αχμέτ Πάσης στον Νουχάνοβιτς για δύο. Αυτό το σουτάρει και στολή. 5-13 για τους φιλοξενούμενους και ο Λίνος Γαβρίλ. 5-14 ήταν για 3 στο σουτ του Νουχάνοβιτς, ενώ στον πίνακα είναι 13. Θα δούμε στην συνέχεια. Πάμε για ένα time out και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την συνέχεια του παιχνιδιού. Να απολαμβάνεις ξέγνιαστα την κάθε σου στιγμή και να ελέγχεις τη χρήση και το λογαριασμό σου όποτε εσύ θες, είναι κάτι καλό. Self-care από τα ΡΕ. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Self-care από App Store ή Google Play. Ακόμη κάτι καλό από τα ΡΕ. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 5-13 είναι το σκορ όπως αναγράφεται και στον φωτεινό πίνακα. Ο Γρηγόρης πήγε στον πάγκο της ΑΕΚ για τις οδηγίες του κύριου Γαβρίλ, 2.55 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ χαμηλό το σκορ. Εξαιρετικές άμυνες από την ΑΕΚ. Δεν βρίσκουμε παρόλα αυτά ρυθμό στην επίθεση. Τέλος το time out του Γρηγόρη. Λοιπόν, να συνεχίσουν στην ίδια πιεστική άμυνα από την οποία παίζουν, την οποία παίζουν από την αρχή του παιχνιδιού. Πιο γρήγορες επιστροφές όμως ζήτησε, γιατί εκεί είναι το μείζον πρόβλημα της ΑΕΚ. Έχει δεχθεί δύο τρίποντα και ένα μακρινό σούτ από την κορυφή, αυτό που είδαμε μόλις πριν από λίγο.
ενώ στην επίθεση πιο γρήγορες κινήσεις, η μπάλα μέσα στον Goodwin και να προσπαθήσει ο Ανδρέας Ζόπουλος με τον Πέτροβιτς να πάρουν κάποια σουτ. Δείχνουν να έχουν πιο καθαρό μυαλό σε ό,τι αφορά τις επιθετικές τους προσπάθειες οι φιλοξενούμενοι. Ο Ζόπουλος πήγε να βρει τον Πέτροβιτς. Καλή άμυλα από τον Αχμέτ Πάσιτς, 9 δευτερόλεπτα. Υποδεικνύει το play που θέλει να ακολουθήσουν οι παίχτες του, ο κύριος Γαβρίλ. Βγαίνει ο Πέτροβιτς να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Σιζόπουλος βγαίνει από διπλό screen, μόνος για τρεις. Σηκώνεται και στοχή. Αυτό είναι καλά της ψυχολογίας. Είναι το πρώτο τρίποντο, 8-13 και πολύ σημαντικό για την συνέχεια. Ξεκολλάει η ΑΕΚ από αυτό. Από αυτή την επιθετική ανομβία. Καλή άμυνα τώρα από τον Παλάλα. Κατοχή είναι και πάλι για την Πέλια με 12 δευτερόλεπτα. Να απομένουν για την επίθεση της φιλοξενούμενης ομάδας. Εδώ και πάλι πολύ καλή άμυνα του Παλάλα. Πανέξυπνα πάει κάτω από την μπάλα χωρίς να κάνει φάουλ. Καλό, καλό αμυντικό transition επίσης από την ΑΕΚ. Ριτ πήγε ρόλ με τον Νουχάνοβιτς. Σκαστή πάσα. Και πάλι βάζουν πολύ καλά τα χέρια τους στην μπάλα οι παίχτες της ΑΕΚ. Και νέα κατοχή. Ευκαιρία να μειώσει κι άλλο την διαφορά. 8-13 θυμίζουμε το σκορ. Ο Ανδρέας Ζόπουλος έβαλε νωρίτερα το πρώτο εύστοχο τρίποντο. Παλάλας. Και πάλι βγαίνει ο Ζόπουλος. Σηκώνεται από την κορυφή αυτή την φορά μέσα και έξω η μπάλα. Rebound από τον Ρίκ. Μόλις το τρίτο ομαδικό με 1.52 να απομένει. Τρία ομαδικά έχει και η Πέλια. Εδώ το φάουλ. Και ο Χάρης ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ. Στην θέση του Goodwin με πολύ χαμηλό σχήμα. Με ευκαιρία βέβαια, Γρηγόρη, την απόσυρση του Νουχάνοβιτς. Σίγουρα, και τώρα θα ρισκάρει και λίγο με τον Τρισόκα στη θέση 5. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Με τον Ιψίν θα μείνει. Εδώ κοιμήθηκε η άμυνα της ΑΕΚ. Είχε την ευκαιρία ο Ντάλμαν να βάλει ένα εύκολο δίποντο. 8-15. Παλάλας βγαίνει από τα σκριν. Ο Τρισόκας παίζουν το pick and roll. Και ο Παναγιώτης Τρισόκας χρεώνεται βήματα στην προσπάθειά του να επιτεθεί προς το καλάθι. Εδώ ο Παναγιώτης Τρισόκας, βλέπουμε και πάλι την φάση. Πάσα από τον Παλάλα, κάνει βήματα εκεί. Μετακινεί το σταθερό του ο Παναγιώτης Τρισόκας. Μέσα η μπάλα στον Σιζόπουλο. Με μίσματζ εκεί. Το χουκ για 2. 8-17. Ο αναπληρωματικός σέντερ, ο Μαξίν Ιφσιν, βάζει γι' αυτό στο πρώτο του καλάθι, στο σύνεν 9 η Πέλια, μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής. Πέτροβιτς στον Παλάλα με την hand-off συνεργασία, πήγαινε στην κορυφή με τον Τρισόκα. Παλάλας βρίσκει χώρο, κλείνεται ραχιαία πάσα στον Τρισόκα, καλάθι και φάουλ. Βλέπετε με πόση άνεση ο Παλάλας βγάζει στην Γρηγόρη το highlight μέχρι στιγμής, εκεί που φάνηκε να είναι χαμένη η προσπάθειά του. Πολύ όμορφη πάσα όντως του Γιώργου του Παλάλα και βλέπουμε το τελείωμα και τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. Δύο πολύ εμπειροί παίχτες συνεργάστηκαν άψογα. Είναι σπουδαία η πάσα του Παλάλα, συμπληρωματική βολή για τον Παναγιώτη Τρισόκα. Ενώ να πούμε λίγο ότι τώρα ο Παναγιώτης Τρισόκας λέει ότι το καλάθι είναι λίγο ζαβό. Και αυτό είναι που παρακολουθούν οι δύο διαιτητές. Πήγαινε ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Εστερών, ο Ισραηλινός, να το δει. Και ο Αχμέτ Πασίτς με ένα ιδιαίτερο τρόπο προσπάθησε να το ισιώσει. Για να δούμε αν θα βρεθεί η λύση με τον Τσότσο Καρσία σε ρόλο ρυθμιστή. Το είδαμε αυτό και στην προθέρμανση να το κάνει ο Τσότσο, να προσπαθεί να... Να ισχύωσε το καλάθι. Ξέρει καλά τα καλατόπια στο κίτιον ο Τσότσο Καρσία. Όπως φαίνεται το πρόβλημα διορθώθηκε. Ήταν το τέταρτο ομαδικό για την Πέγια.
Ευστοχή και στην ευβολή ο Τρισόκας, 11-17, 50 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μένει μόνος ο Βέσελη, παρόλα αυτά θα στοχίσει, rebound από τον Σιζόπουλο, δεν μπορεί να επαναφέρει την μπάλα μέσα στο παρκέ. Η κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους με 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεσή τους. Να πούμε ότι είναι 14 δευτερόλεπτα γιατί δεν ανανεώθηκε η κατοχή, δεν άλλαξε χέρια η μπάλα. Τους νέους κανονισμούς που μπήκαν σιγά σιγά στο μπάσκετ για να κάνουν το παιχνίδι πιο γρήγορο. Και πάλι στο low post με τον Σιζόπουλο. Είναι άστοχος αυτή την φορά ο Ντάλμαν. Διάβασαν εκείνο το mismatch. Το έψαξαν 2-3 φορές. Δεν τους βγήκε σε αυτή την φάση. Παλάλας κρατάει μπάλα. Θα πάει για μεγάλη επίθεση η ΑΕΚ. Να εξαντλήσει τον χρόνο που έχει στην διάθεσή της. Παλάλας κάνει τον drive. Σιζόπουλος προσπαθεί να βρει χώρο για να σουτάρει, το κάνει. Είναι άστοχος, μάχες για το rebound. Άλλο ένα επιθετικό rebound από τον Τρισόκα. 10 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση της ΑΕΚ με τον Παλάλα. Να βρίσκει το μίσμα εκεί του Χάρης. Η πάσα του Χάρης στον Τρισόκα. Λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Εδώ και η αντίδραση του Λίνου Γαβρίλ. 2,4 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι σε αυτή τη φάση με μια baseball πάσα. Εκείνος ο Ζόπουλος να την μαζέψει και να προσπαθήσει να απειλήσει από μακριά. Τέλος πρώτης περίοδου, 11-17. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια από την ομάδα της ΑΕΚ. Κάπως μουδιασμένη και κλειδωμένη δείχνει. Επιθετικά ελπίζουμε ο κύριος Γαβρίλ να βρει την λύση. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε τη δεύτερη περίοδο. Winning was a challenge, but repeating will be too. Because there are 29 teams in our way again, and they've all come back stronger, more determined, more experienced, and ready. They won't back down, but neither will we. This is why we play. Πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 11-17 είναι το μέχρι στιγμής σκορ για την Πέλια. Η ΑΕΚ που βρήκε 11 πόντους, 3 από τον Goodwin, 3 από τον Σιζόπουλο και 3 από τον Τρισόκα. Η ΑΕΚ που έχει 1 στα 8 τρίποντα, ένα μελανό σημείο στα στατιστικά της ΑΕΚ. Έχει κάνει 6 λάθη, 7 έχουν κάνει οι φιλοξενούμενοι. Απόρρια της πολύ καλής άμυνας των παιχτών του Λίνου Γαβρίλ, παρόλα αυτά προηγούνται με 6 πόντους. Σημίζουμε ότι πρέπει να προστατεύσουν και μία διαφορά έχουν να προστατεύσουν μία διαφορά των 5 πόντων. Οι φιλοξενούμενοι ο Γρηγόρης ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ. Ακούμε Γρηγόρη. Λοιπόν, να συνεχίσουν με την ίδια πίεση στην άμυνα. Πολύ ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παιχτών τους, καθώς και 17 πόντοι είναι αρκετά καλό στατιστικό για 10 λεπτά πιεστικής άμυνας. Τώρα επιστρέφει τον Goodwin. Αποσύρεται ο Παναγιώτης Τρισόκας, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά. Θέλω να προσέξω λίγο τα μακρινά σουτ που βγάζουν οι παίκτες της Πέλια. Θυμίζουμε έχουν κάνει 7 λάθη οι φιλοξενούμενοι. Κάτι που φυσικά και είναι απορία της πολύ καλής άμυνας. Εδώ άλλαξαν στο σκρίνι οι παίκτες της ΑΕΚ. Έμεινε με τον Goodwin ο Αχμέτ Μπασίτς και στόχισε σε ένα σουτ από μέση απόσταση. Τόμας στον Χάρις. Βγαίνει από τα σκρίν. Ο Goodwin δεν μπορεί να πάρει μπάλα στο χαμηλό post. Thomas 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλωθεί η επίθεση. Ο Thomas επιτίθεται στο καλάθι. Δεν μπορεί να τελειώσει με ταμπλό. Rebound από τον Βέσελη. Ο Βέσελη που κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμή. Στους 4 πόντους με 4 rebound. Reed μπροστά από τον Goodwin. Θα περάσει την μπάλα στον Ιρυσίν. Και πάλι την μπάλα στο low post. Καλή άμυνα από τον Goodwin, δεν μπορεί να κλέψει την μπάλα. 5 δευτερόλεπτα για τον Ιψίδη, ένα stop τώρα από τον Goodwin για να έρθει ο Παντελή να πάρει μπάλα. Στο ρυθμιδιασμό η ΑΕΚ με τον Χάρις, ο Goodwin σαν τρέιλερ. Δε ταμπλό δεν μπορεί να τελειώσει. Παίρνει ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι.
Άλλο ένα rebound από τον Βέσελη. Barwell. Αχμέτ Μπάσιτς με τον Goodwin έχει πλέον έκτημα. Ο Αχμέτ Μπάσιτς θα τον περάσει στα πόδια. Ο Goodwin όμως θα κάνει μια πολύ καλή άμυνα ψηλά. Κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους με φάουλ που χρεώνεται σε αυτή την φάση ο Χάρις. Εδώ και πάλι βλέπουμε την πολύ καλή άμυνα του Goodwin και στη συνέχεια σπρόξιμο του Χάρις πάνω στον Ιφσίν. Αυτό δίνουν οι διαιτητές. Αχμέτ Μπάσιτς για τον Ιφσίν. Βέσελη τώρα από την κορυφή με τον Πέτροβιτς για τρεις. Είναι άστοχος ο Βέσελη. Έχει ένα στα τρία από την κορυφή. Τόμας οργανώνει την επίθεση της ΑΕΚ με τον Παντελή να βγαίνει και να παίρνει την μπάλα στην κορυφή. Τώρα Χάρης έχει το ελεύθερο σουτ, το πραγματοποιεί. Άλλο ένα στο τρίποντο για την ΑΕΚ, 2 στα 10. Σίγουρα θα βελτιωθεί το ποσοστό από την αρχή και το καταλαβαίνετε. Το 20% είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό για την ομάδα της Λάρνακας. Άλλο ένα φάουλ του Χάρης και είναι το δεύτερο. Με το που έβαλε το σουτ. Εδώ θα επιλέξει να τον αφήσει για λίγο ο κύριος Γαβρίλ, καθώς θέλει να τον βοηθήσει, ούτως ώστε να ξεκλειδώσει την άμυνα της Πέλια. Με λίγη παραπάνω προσοχή βέβαια στην άμυνα. Τόμας, πολύ καλή άμυνα για τον Χάρης και φρυδιασμός για την ΑΕΚ με τον Πέτροβιτς. Να σηκώνεται για τρεις μέσα και έξω η μπάλα. Τόμας μάχεται για το rebound. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Από τα χέρια του Χατστάρη. Η μπάλα περνάει εκτός. Τόμας. Ίσως είναι και ο κοντύτερος παίκτης του παρκέ. Παρ' όλα αυτά προκάλεσε προβλήματα στο rebound των φιλοξενούμενων. Τόμας τώρα για τρεις. Και αυτό μέσα. Αναγκάζει τον κύριο Τοντόροφ να... Δεν υπάρχει time-out. Φάνηκε ο κύριος Τοντόροφ να ζητάει time-out. Τελικά υπάρχει τραυματισμός όπως φαίνεται. Εδώ βλέπουμε και πάλι το εύστοχο τρίποντο του Τόμας. Ο Μπάρουελ. Γρηγόρη. Μπάρουελ, ο οποίος βγήκε εκτός μάχης ουσιαστικά πριν δεχτεί το τρίποντο η ομάδα της Πέγια. Από τις μονομαχίες μέσα στην καρδιά της άμυνας εκεί. Δέχτηκε κάποιο χτύπημα, αποσύρεται. Αν είναι σοβαρό το χτύπημα, είναι πολύ καλό νέο για την ΑΕΚ, καθώς είναι ο καλύτερος χειριστής που έχει η ομάδα της Λαρνακα, της Πέγια. Δείχνει να είναι ένα πρόβλημα στο δεξιόμο του Μπάρουελ, ενώ ζήτησαν 5 δευτερόλεπτα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Τόμας πρέπει να βρουν εδώ το αμυντικό rotation. Ο Τόμας που είναι παντού στο παρκέ, βγάζει άλλη μια σπουδαία άμυνα. Και τώρα η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει ή και να περάσει μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Πέτροβιτς, Παντελή για το προβάδισμα. Είναι άστοχος rebound από τον Πέτροβιτς. Ο Χάρης μόνος κάτω από το καλάθι θα καρφώσει. 19 όλα με 7-24 πριν την λήξη του ημιχρόνου. ΑΕΚ δηλώνει παρόν. Τρέχει ένα δικό της σέρι 8-0. Θυμίζουμε βρέθηκε πίσω με 11-19 με τις πολλές καλές άμυνες. Άλλη μία εδώ με τον Βέσελη να βρίσκει χώρο. Έρχεται να βοηθήσει ο Χάρης τον Πέτροβιτς. Μακρινό σου τριών πόντων. Μεγάλο καλάθι εδώ από τον Μεκάχ. Σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, ενώ είχαν βγάλει την άμυνα οι παίχτες της ΑΕΚ υπό πίεση με τον χρόνο να τελειώνει. Βάζει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο. Τόμας για τον Χάρης. Μπάλα στον Goodwin στο low post. Goodwin είναι πιο δυνατός από τον αντίπαλό του και θα πάρει το φάουλ. Ζήτησαν αντιαθλητικό. Έβαλε το δεξί του χέρι στο κεφάλι του Goodwin. Ο Ιφσίν. Ναι, Γρηγόρη. Ας υπέχτηκε ακριβώς μπροστά στα μάτια μου. Ήταν αντιαθλητικό άποψή μου. Του πήρε καθαρά, δεν πήγε για μπάλα τέλος πάντων ο προσωπικός του αντίπαλος και ιδιαίτερα με τους φετινούς κανόνες του αντιαθλητικού φάουλ θα μπορούσε να δοθεί.
Ο Γρηγόρης που ήταν πολύ κοντά στην φάση, ο Goodwin στην γραμμή. Ευστοχή στην πρώτη βολή, 2 στις 4 για τον Shaquille Goodwin. Μία στις 2, παρόλα αυτά ο Πέτροβιτς θα πάρει το επιθετικό. Χάρης προσπείται από μέση απόσταση από τα τάρια, 2 είναι άστοχος. Ο Νουχάνοβιτς που πέρασε και πάλι στο παρκέ θα πάρει το rebound. 20-22 το σκορ. Νουχάνοβιτς άλλη μια καλή άμυνα του Goodwin. Ο Reed με τον Thomas θα πάρει το screen από τον Νουχάνοβιτς. Καλή άμυνα από τον Παντελή, κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Κάτι που προκαλεί την διαμαρτυρία του κύριου Τοντόροφ. Να δούμε αν θα αλλάξουν γνώμη σε μια συζήτηση τους διαιτητές. Το παίρνει πάνω του ο Ισραηλινός και διορθώνει την λανθασμένη αποφασή του. Φάνηκε η μπάλα να χτυπάει στα χέρια του Ιάκωβου Παντελή. Αυτό είχε γίνει και μετά βρήκε στο πίσω μέρος του καλαθιού, στο πίσω μέρος της μπασκέτας. 8 δευτερόλεπτα στην διάθεση των φιλοξενούμενων. Με τον Ριτ να βγαίνει από τα σκριν. Δίνει στον Βέσελη, ο οποίος παίρνει πολλές επιθετικές προσπάθειες για την Πέλια. Μέσα στον Νουχάνοβιτς. Χρεώνεται με βήματα. Άλλη μια σπουδαία άμυνα. Γιάεκ έχει δεχτεί μόλις 5 πόντους. Έχει βάλει 9 σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Ειδικά οι 3 από τους 5 πόντους που δέχτηκε ήταν ένα τραβηγμένο σουτ με τη λήξη του χρόνου. Πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά από την ομάδα του κύριου Γαβρίλ στο ξεκίνημα. Drive από τον Παντελή. Goodwin πάει για το highlight της αναμέτρησης. Δεν μπορεί να τελειώσει. Ευκαιρία για ευνηδιασμό για την Πέγια με τον Ριτ. Να βρίσκει τον Βέσελη στην γωνία. Αυτό διστάζει και πάλι για τον Ριτ. Είναι εκεί ο Σιζόπουλος για να κλέψει. Παρακινδυνευμένη πάσα για τον Ιάκωβο Παντελή. Ο οποίος δεν μπορεί να σώσει την κατοχή και να κρατήσει την μπάλα στο παρκέ για την ΑΕΚ. Ρίσκαρε εδώ ο Σιζόπουλος. Με τον Παντελή να παίζει πολύ καλή άμυνα. Βγαίνει και ο Goodwin ψηλά να κλείσει την πάσα. Πολύ καλή και πιεστική άμυνα της ΑΕΚ. Συνεχίζεται. Άλλη μία εδώ. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Ο Αχμέτ Πάσιτς εδώ. Θα δούμε και πάλι την φάση νωρίτερα με τον Goodwin. Χάνει το κάρφωμα. Συμβαίνει και στους καλύτερους. Thomas. Pick and roll στην κορυφή με τον Goodwin. Πέτροβιτς. Σε μια μορφή ζώνης οι παίχτες της Πέγια. Ο Thomas ταλαιπωρεί αυτή την άμυνα. Ο Βέσελη όμως έχοντας σίγουρα σωματικό πλεονέκτημα θα κάνει το stop απέναντι στον κατά πολύ κοντύτερο Thomas. 5 δευτερόλεπτα έχει στην διάθεσή της. Για να εκδηλώσει αυτή την επίθεση. Μέσα η μπάλα στον Goodwin. Αυτός κλείνεται, είχε τον Πέτροβιτς. Προτίμησε να τελειώσει ο ίδιος στην φάση και πολύ σωστό φάουλ του Σιζόπουλου. Για να μην φύγουν στον ευνηδιασμό οι παίχτες της Πέγια. Με 4.52 πρώτο φάουλ για τον Σιζόπουλο. Τρίτο ομαδικό. 4.52 απομένει για το τέλος του ημιχρόνου. Είδαμε μια άμυνα ζώνης από την Πέγια στην προηγούμενη φάση. 3-2. Άλλη μια σπουδαία άμυνα Γρηγόρη από τον Τόμας. Ο άνθρωπος είναι παντού σε αυτή την περίοδο. Goodwin για τον Ιάκωβο Παντελή. Για τρεις ο Πέτροβιτς από την κορυφή είναι άστοχος. Rebound από τον Μπάρουελ, ο οποίος έχει περάσει και πάλι στο παρκέ. Και τώρα φάουλ από τον Ιάκωβο Παντελή για να ανακόψει τον ευνηδιασμό. Άλλο ένα σωστό φάουλ, τέταρτο ομαδικό παρόλα αυτά. Στα επόμενα 4-26 η ΑΕΚ δεν θα έχει το δικαίωμα για να κάνει φάουλ, καθώς θα στέλνει την Πέγια στην γραμμή των ελευθέρων βολών.
θα έχει την ευκαιρία, όχι το δικαίωμα, καλύτερα. Ριτ στον Μπάρουελ. Και πάλι Ριτ με τον Ιάκωβο Παντελίνα, τον επιτηρήνου Χάνοβιτς. Βγαίνει από τα σκριν για να πάρει μπάλα. Βαχμέτ Πασίτς για τρεις ο Ριτ. Άλλο ένα πολύ δύσκολο σούτ από τους φιλοξενούμενους. 20-25 στο συν 5. Θυμίζουμε μεγαλύτερη διαφορά που είχε φτάσει η Πέλια την, στο παιχνίδι ήταν η 9 πόντι. Ενώ η Άκη είχε καταφέρει να ισοφαρίσει στο 20 όλα. Τόμας με τον Κούτουιν. Να καρφώνει αυτή την φορά την μπάλα στο καλάθι. 22-25. Ρίτ τώρα. Κατεβάζει αυτός την μπάλα για την ομάδα του με τον Ιάκωβο Παντελή. Pick and roll με τον Νουχάνοβιτς εδώ. Έπιασαν στον ύπνο τον Goodwin. Ο οποίος μας έχει δείξει καλά σημάδια σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του pick and roll στο αμυντικό κομμάτι. Τόμας με τον Barwell να τον επιτηρεί. Τόμας για τον Σιζόπουλο και πάλι Τόμας από την κορυφή. Ο Goodwin δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Βγαίνει από την ρακέτα. Τόμας. 4 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα ο Τόμας. Rebound από τον Νουχάνοβιτς που κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια στο ξεκίνημα του παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αχμέτ Πασίτς μέσα στον Νουχάνοβιτς. Εξαιρετική άμυνα του Παντελή. Τόμας τον Σιζόπουλο. Πετάει την μπάλα στον Goodwin για το highlight της, του αγώνα μέχρι στιγμή. Είδαμε τον Σιζόπουλο με πόση άνεση βρίσκει τον Goodwin. Αυτός ύπταται. Γρηγόρη ήταν μπροστά στην. Στα μάτια σου η φάση. Πραγματικά εξαιρετικό καρφώμα από τον Goodwin, ένας παίχτης ο οποίος από αθλητικά προσόντα άλλο τίποτα. Και τώρα η πάσα του Σιζόπουλου ήταν πραγματικά εξαιρετική. Είδαμε και πάλι την φάση. Άλλο ένα λάθος στην επιθετική προσπάθεια της Πέλια. Τράβηξε το διχτάκι σύμφωνα με τους διαιτητές. Ο Ντάλμαν με τον αριθμό 42. 2-40 πριν το τέλος. Παλάλας, ο οποίος έχει περάσει τώρα στο παρκέ για τον Goodwin. Ωραίο backdoor κόψιμο του Παλάλα. Χάνει ένα εύκολο λέα, παρόλα αυτά μετράει το καλάθι. Ο Μπάρουελ εκεί πρέπει να τράβηξε το διχτάκι. 26-27 στον πόντο. Για άλλη μια φορά, Γιάκ που δεν έχει καταφέρει να πάρει το προβάδισμα μέχρι στιγμής. Μόνο να ισοφαρίσει τον αγώνα. Με ένα τρίποντο του Τόμας νωρίτερα. Ο Παλάλας τώρα επιτηρεί τον Μεκάγ. Νουχάνοβιτς μέσα η μπάλα στην ρακέτα. Κλέβει ο Πέτροβιτς και στον ευνηδιασμό Σιζόπουλος. Και πάλι για το τρίτο κάρφωμα του Σακίλ Goodwin. Για εκπέρνει προβάδισμα και αναγκάζει τον κύριο τον Τόροφ να πάρει time out. Πάμε και εμείς σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 28-27 με τον Goodwin να κάνει δύο συνεχόμενα καρφώματα, δύο highlights. Εδώ βλέπουμε και πάλι το κλέψιμο του Πέτροβιτς και στον ευνηδιασμό Σιζόπουλος σε άλλη μία assist για τον Σακίλ Goodwin. Είχε βγάλει νωρίτερα άλλη μία πανέμορφη φάση η ΑΕΚ με τους ίδιους πρωταγωνιστές, τον Σιζόπουλο και τον Goodwin, αυτή τη φορά σε alley-oop. Γρηγόρη. Απόλυτη ικανοποίηση για τα αμυντικά καθήκοντα, ότι ισχύει δηλαδή από την αρχή του παιχνιδιού. Ζήτησε τώρα να προσέξουν πάρα πολύ στην άμυνα, να μην χαλαρώσουν και να μην κάνουν φάουλ, αφού η Πέλια είναι στο, έχει τον πόνου στον. Ενώ εδώ, Γρηγόρη, βλέπουμε και το highlight της αναμέτρησης μέχρι στιγμής, με τον Σιζόπουλο να πετάει την μπάλα ψηλά στον Goodwin. Σε ζώνη δείχνει να παρατάσσεται η ΑΕΚ. Βέβαια αυτό θα επαληθευτεί με το κόψιμο. Είναι ζώνη αυτή που παίζει η ΑΕΚ. Ζώνη 2-3. Ριτ. Με τον Goodwin να μένει τώρα. Υπάρχει μίσματς κάτω από το καλάθι. Το βλέπουν και το εκμεταλλεύονται οι φιλοξενούμενοι. Πήγε κοντά την μπάλα στο καλάθι με τον Ντάλμαν.
οποίος μεταλλεύτηκε την δύναμή του με τον Χάρης και έβαλε το καλάθι 28-29. Παλάλας πικεντρόλ με τον Goodwin, άλλη μια φάση που θα βγάλουν οι συμπαίκτες του για τον Goodwin. Βεβαίως είναι πολλά τα αθλητικά του προσόντα. Παίρνει όλες τις μπάλες στον αέρα, 30-29, νέο προβάδισμα για την ΑΕΚ. Με Κάρ, με τον Παλάλα να τον επιτηρεί, πικεντρόλ. Καλή άμυνα του Παλάλα, Βέσελη στην γωνία για τον Αχμέτ Πάσιτς. Αυτός με τον Πέτροβιτς θα σουτάρει, καλή άμυνα του Πέτροβιτς, rebound από τον Σιζόπουλο. Και τώρα Παλάλας. Ραχιέα τρίπλα περνάει πολύ ωραία τον αντίπαλο του. Αδειάζει δύο παίχτες ο Παλάλας. Απίστευτη ενέργεια. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όμως δύο βολές. Ενώ υπάρχει υποψία αντιαθλητικού φάουλ, όχι υποψία, ήταν καθαρό το αντιαθλητικό φάουλ. Δεν πάει για αμπάλα ο παίχτης της Σπέγια. Παρ' όλα αυτά δεν τίνεται. Α θυμίσουμε ότι ο νέος κανονισμός είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του αμυντικού μακριά από την μπάλα θεωρείται σαν αντιαθλητικό φάουλ. Οποιαδήποτε προσπάθεια να σταματήσει τον επιτιθέμενο, και αυτή την φορά έπιασε τα χέρια του Παλάλα ο προσωπικός του αντίπαλος. 31-29 βάζει την πρώτη βολή ο Παλάλας. Βάζει και την δεύτερη στο συν 3 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μεγαλύτερη της διαφορά μέχρι στιγμής, θυμίζουμε. Η διαφορά που κυνηγάει η ΑΕΚ σήμερα είναι η 6 πόντι. Βέσελη για 3. Θα το βάλει και αυτό. Κάνει σπουδαίο παιχνίδι ο Βέσελη. 32-32 ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. 50 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Φιλοξενούμενοι που έχουν και δύο φάουλ να δώσουν. Μόλις δύο τα ομαδικά τους σε αυτή την περίοδο. Χάρισε στον Πέτροβιτς. Παλάλας περιμένει τον Goodwin για να παίξουν το pick and roll. Κόβει από την βασική γραμμή ο Χάρης στο καλάθι σε ένα άλλο ωραίο backdoor κόψιμο. Γρηγόρη, οι διαιτητές φαίνεται σήμερα να έχουν έρθει με τον παλιό κανονισμό. Δεν σφυρίζονται τα αντιαθλητικά φάουλ όπως θα έπρεπε. Η αλήθεια να λέγεται είναι ότι είναι η τρίτη φορά που έχει υποψία αντιαθλητικού. Αυτό που προσέξα πάντως είναι ότι η τελεία έχει μάνα τον δικαίωμα να δώσει φάουλ. Ό,τι φάουλ έχει δώσει μέχρι στιγμή στέλνει τους παίχτες της ΑΕΚ στις βολές. Και αυτό μόνο καλό είναι για την ομάδα του Λίντου Γαβρίλη. Ιδιαίτερα από τη στιγμή όπου μετά από εκείνο το μουδιασμένο ξεκίνημα με τον Goodwin, όλες οι βολές βρίσκουν διχτάκι. Δύο στις δύο Χάρης που έχει δύο φάουλ και περνάει εκτός, είναι ο μοναδικός παίκτης της ΑΕΚ που έχει δύο φάουλ σε ένα παιχνίδι που για το πρώτο ημίχρονο που σιγά σιγά συμπληρώνεται έχουμε πολύ λίγα φάουλ μέχρι στιγμής. Και μόλις δύο παίχτες, ένας για κάθε ομάδα, είναι στα δύο φάουλ. Βέσελη θα πάρει και πάλι την μπάλα, ψάχνει να σουτάρει ο Κιοβέτροβιτς. Πολύ καλή άμυνα και τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Αν όλα πάνε καλά θα είναι για την ΑΕΚ. 34-32, time out που ζητάει ο κύριος Γαβίλ για να σχεδιάσει την επίθεση της ομάδας του. Πάμε σε άλλη μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Το να απολαμβάνεις από το κινητό σου γκολ και φάσεις του Κυπριακού Πρωταθλήματος, UEFA Champions League και Europa League ανά πάσα στιγμή είναι κάτι καλό. Live Sports από τα Red. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Live Sports από App Store ή Google Play. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες ή τα Mobile Vodafone, ενώ είναι δωρεάν σε πελάτες με Red 4. Ακόμη κάτι καλό από τα Red. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ που σε αυτή την περίοδο τρέχει ένα νικηφόρο σερί 24-15 απέναντι στην Πέγια, με 17,5 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Έχει την μπάλα στην κατοχή της, Γρηγόρη. Λοιπόν, θα προσπαθήσει να βγάλει screen με τον Σακίλ Γκούντουιν για να βγει ένα ελεύθερο σουτ. Σε περίπτωση που δεν έχουν τα σουτ, η μπάλα θα πάει μέσα στον Σακίλ για να ολοκληρώσει μόνος του την φάση. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής το κάνει με ιδιαίτερη ευκολία. Είναι πάρα πολύ καλός ο Goodwin σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Όπως όλοι, η ΑΕΚ ξεκλείδωσε την άμυνα της Πέλια και έβγαλε όμορφους συνδυασμούς. 24 πόντι σε μια περίοδο είναι πάρα πολύ καλό.
Μουχάνοβιτς θα κάνει το φάουλ. Ήταν το φάουλ που είχαν να δώσουν. 5 δευτερόλεπτα τώρα για την ΑΕΚ. Οποιοδήποτε κερδισμένο φάουλ πάει στην γραμμή. Η ΑΕΚ έξω, Μουχάνοβιτς, ο οποίος έκανε το δεύτερο του φάουλ, δεν θέλει να ρισκάρει το ενδεχόμενο παίχτης του να κάνει 3 φάουλ ο κύριος Τότοροφ. Παντελή στην επαναφορά από την βασική γραμμή. Κόμας βγαίνει μόνος, είναι δύσκολη προσπάθεια του, παρόλα αυτά θα την κάνει πραγματικότητα. 36-32 στο C4 πάει στο ημίχρονο Ιάκ με τον Τόμας εκεί μέσα στα θηρία της Πέλια Γρηγόρη να προσπείται και να τελειώνει πολύ ωραία την φάση. Πολύ όμορφο καλάθι όντως από τον Τόμας, το ιδανικό φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Ένα πρώτο ημίχρονο με δύο όψεις, είχαμε την Πέλια να δείχνει πιο αποτελεσματική στο πρώτο δεκάλεπτο, να βρίσκει διαδρόμους και να σκοράρει παρά την πιεστική άμυνα της ΑΕΚ. Όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο και όσο κυλούσε ο χρόνος, η ΑΕΚ βρήκε διαδρόμους και στην επίθεση με κάποιες εξαιρετικές φάσεις με τον Κούτκουν και κάποια ελεύθερα σουτ. Πήρε το προβάδισμα στους 4 πόντους και πλέον το νερό έχει μπει στα βλάκι. Ενώ εδώ, Γρηγόρη, βλέπουμε και τα στατιστικά της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. 5 στα 11 τρίποντα για τη Φέλια. Ήταν πάρα πολύ καλή από την γραμμή των 6.75. Στο ξεκίνημα του αγώνα η Πέλια, 3 στα 13 για την ΑΕΚ, 7-0 τα κλεψίματα, ένα πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο για την πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων. 15-19 τα ρυμόν, κάτι που πρέπει να βελτιωθεί, και τα 15 τα της Πέλια βεβαίως είναι το μεγάλο κλειδί και αυτά που πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται για να χτίσει αυτή την διαφορά η ΑΕΚ. Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα του UEFA Champions League συνεχίζεται. Η πέμπτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ολοκληρώνεται την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου ζωντανά και αποκλειστικά στα Cita Vision Sports και Cita Vision Sports HD με 8 αγώνες. Οι μεταδόσεις ξεκινάνε νωρίς στις 7 και συνεχίζονται στις 10 παρατέταρτο. CitaVision. Τους αγώνες φέρνουν κοντά σας η Heineken και PlayStation. Χορηγοί του UEFA Champions League. Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα του UEFA Champions League συνεχίζεται. Μην χάσετε την Τρίτη 22 Νοεμβρίου ζωντανά και αποκλειστικά στα Cita Vision Sports και Cita Vision Sports HD τους πρώτους 8 αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Οι μεταδόσεις ξεκινάνε νωρίς στις 7 και συνεχίζονται στις 10 παρατέταρτο. CitaVision. Τους αγώνες φέρνουν κοντά σας η Heineken και PlayStation. Χορηγοί του UEFA Champions League. They're coming back. It has its own gravity.
must come down. Shouldn't we be nervous? Yeah. Our whole lives built up to this moment. It's touchdown over the Atlantic. Which part? All of it. Make them pay. Not going up there to make friends. We've got to remind them Earth is not for the taking. Years to get us ready. We're going down! We never had a chance. We didn't last time either. We convinced an entire generation that this is a battle that we could win. We sacrifice for each other, no matter what the cost. And that's worth fighting for. Στην Κύπρο χρειαζόμαστε 300 αιμοδότες την ημέρα. Γίνε ένας από εμάς. Κέντρο Αίματος Υπουργείου Υγείας. Enjoy the Bundesliga on Zeta Vision Sports. He means to destroy this world. Billions of people killed. Sinking like stones, all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war. Forget everything you think you know. Students anymore. You're X-Men. Everything they built will fall.
χορηγός των τηλεοπτικών μεταδόσεων, το φυσικό μεταλλικό νερό Αγρός. Πέμπτη αγωνιστική στους ομίλους του UEFA Europa League. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν να ολοκληρώσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι όσο το δυνατόν καλύτερα. Ενώ ο Ολυμπιακός να σφραγίσει την πρόκριση του στην επόμενη φάση. Δείτε την 5η 24 Νοεμβρίου ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια Cita Vision Sports και Cita Vision Sports HD στις 8 το βράδυ τους αγώνες Ajax Παναθηναϊκός. Και Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Αργότερα στις 10:05 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Young Boys. Την ίδια μέρα άλλοι 7 αγώνες ολοκληρώνουν τις μεταδόσεις. Cita Vision. Fusion Live returns to Groningen. We have an exciting fighters card featuring Michael Dutt versus Marcelo Adrians. Iman Barlow defends her Fusion World title against Melanie Jujes. Peng Super Pro Samui defends his minus 63 kilogram Enfusion World title against Pascal Costa. And the main event of the evening, Enfusion League Round 2. Nordin Benmo versus Chris Basuku. Tayfun Ozkan versus Serginio Canters. And Mohamed Jiraya versus John A. Risco. Who will take the points this time? Watch this live on the 20th of November. In Groningen, the Netherlands. Here, all the players fight for every ball. Here, you can see amazing things. Here, the fans support you in every game. There's a very important tournament, Copa del Rey. Here, people love the show. They say it's the best league in Europe. Bienvenidos a la Liga Endesa. By the clash of the superstars. Borussia Dortmund versus FC Bayern München. Οι άντρες υποφέρουν σιωπηλά. Οι άντρες δεν ζητούν βοήθεια όταν πρέπει. Οι άντρες δεν μιλάνε για θέματα υγείας. Ένας στους 7 άντρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Κάθε Νοέμβριο, εκατομμύρια άντρες μεγαλώνουν τα μουστάκια τους για ενημέρωση, πρόληψη και θεραπεία. Στήριξε και εσύ τις εκδηλώσεις του Movember Cyprus 2016. Μαζί αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου.
destroy this world. Billions of people killed. All sinking like stones, all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us against a god. Let's go to war. Forget everything you think you know. You're not students anymore. You're X-Men. Everything they built will fall! Nervous? Yeah. Our whole lives built up to this moment. It's touchdown over the Atlantic. Which part? All of it. Make them pay. Not going up there to make friends. We've got to remind them Earth is not for the taking. Years to get us ready. We're going down! We never had a chance. We didn't last time either. We convinced an entire generation that this is a battle that we could win. We sacrifice for each other, no matter what the cost. And that's worth fighting for. Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα του UEFA Champions League συνεχίζεται. Μην χάσετε την 3η 22 Νοεμβρίου ζωντανά και αποκλειστικά στα Cita Vision Sports και Cita Vision Sports HD τους πρώτους 8 αγώνες της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Οι μεταδόσεις ξεκινάνε νωρίς στις 7 και συνεχίζονται στις 10 παρατέταρτο. Cita Vision. Τους αγώνες φέρνουν κοντά σας η Heineken και PlayStation. Χορηγοί του UEFA Champions League. Nervous? Yeah. Our whole lives built up to this moment. It's touchdown over the Atlantic. Which part? All of it. Make them pay. Not going up there to make friends. We've got to remind them Earth is not for the taking. Years to get us ready. We're going down! We never had a chance. We didn't last time either. We convinced an entire generation that this is a battle that we could win. We sacrifice for each other, no matter what the cost. And that's worth fighting for.
στη ζωή. Στην Κύπρο χρειαζόμαστε 300 αιμοδότες την ημέρα. Γίνε ένας από εμάς. Κέντρο Αίματος, Υπουργείο Υγείας. Enjoy the Bundesliga on Zeta Vision Sports. He means to destroy this world. Billions of people killed. All sinking like stars on the way for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us. Against a god. Let's go to war. Forget everything you think you know. You're not students anymore. Το ποδοσφαιρικό υπερθέαμα του UEFA Champions League συνεχίζεται. Η πέμπτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ολοκληρώνεται την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου ζωντανά και αποκλειστικά στα Zeta Vision Sports και Zeta Vision Sports HD με 8 αγώνες. Οι μεταδόσεις ξεκινάνε νωρίς στις 7 και συνεχίζονται στις 10 παρατέταρτο. ZetaVision. Τους αγώνες φέρνουν κοντά σας η Heineken και PlayStation. Χορηγοί του UEFA Champions League. Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα του UEFA Champions League συνεχίζεται. Μην χάσετε την Τρίτη 22 Νοεμβρίου ζωντανά και αποκλειστικά στα Zeta Vision Sports και Zeta Vision Sports HD τους πρώτους 8 αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Οι μεταδόσεις ξεκινάνε νωρίς στις 7 και συνεχίζονται στις 10 παρατέταρτο. ZetaVision. Τους αγώνες φέρνουν κοντά σας η Heineken και PlayStation. Χορηγοί του UEFA Champions League. Nervous? Yeah. Our whole lives built up to this moment. It's touchdown over the Atlantic. Which part? All of it. Make them pay. Not going up there to make friends. We've got to remind them Earth is not for the taking. Oh, fighters, evade, evade!
Andres to get us ready. We're going down! We never had a chance. We didn't last time either. We convinced an entire generation that this is a battle that we could win. We sacrifice for each other, no matter what the cost. And that's worth fighting for. To destroy this world. Billions of people killed. All sinking like stones, all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us. Against a god. Let's go to war. Here, all the players fight for every ball. Here, you can see amazing things. Here, the fans support you in every game. There's a very important tournament, top of the ring. Here, people love the show. They say it's the best league in Europe. Bienvenidos a la Liga Andesa. Στην Κύπρο χρειαζόμαστε 300 αιμοδότες την ημέρα. Γίνε ένας από εμάς. Κέντρο Αίματος Υπουργείου Υγείας. Enjoy the Bundesliga on Zeta Vision Sports. He means to destroy this world. Billions of people killed. Sinking like stones, all that we fought for. The world needs the X-Men. You're gonna join them, aren't you? You wanted me to get out of the house more, right? It's all of us. Against a god. Let's go to war. Anymore. You're X-Men.
η μητέρα όλων των αστεροειδών έρχεται κατά πάνω μας. Φτάνει πια. Απειλούμαστε με εξαφάνιση, Μπακ. Μη σκάς. Το κλειδί βρίσκεται σε αυτή την πλάκα. Πάμε στο σημείο σύγκρουσης, ψάχνουμε για συμπαντικά στοιχεία και σταματάμε το κακό. Ποιος βλάκας πιστεύει πως θα σταματήσει τον αστεροειδή? Κρας και Έντι, έτοιμη για το καθήκον. Το τέλος της εποχής των Μεγετώνων. Όσο εσείς θα τρέχετε να σωθείτε, εμείς θα είμαστε ψηλά στον ουρανό. Ασφαλείς σαν τα πουλάκια. Κάτε μια. Χαμά. Είναι απλώς η αρχή. Τι μέρος είναι αυτό? Η γεωτοπία. Μιας νέας εποχής. Το μυστικό που θα σώσει τον κόσμο είναι εδώ. Σάγκρι Λάμα, θα μας βοηθήσεις? Ναι, αλλά πρώτα, στάσε το σκύλο. Τις τρέλαματας, του ζελέ και του κουράε. Μπορείς να με τις εμπλέξεις? Η μύτη μου κοντεύει να κολλήσει στον ποπό μου. Η εποχή των παγετώνων σε τροχιά σύγκρουσης. Infusion Live returns to Groningen. We have an exciting fighter's card featuring Michael Dutt versus Marcelo Edrians. Iman Barlow defends her Infusion World title against Melanie Jujes. Keng Super Pro Samui defends his minus 63 kilogram Infusion World title against Pascal Costa. And the main event of the evening, Infusion League Round 2. Nordin Ben Mo versus Chris Basuku. Tayfun Ozkan versus Serginio Canters. And Mohamed Jiraya versus John A. Risco. Who will take the points this time? Watch this live on the 20th of November in Groningen, the Netherlands. Infusion Live returns to Groningen. We have an exciting fighter's card featuring Michael Dutt versus Marcelo Edrians. Iman Barlow defends her Infusion World title against Melanie Jujes. Keng Super Pro Samui defends his minus 63 kilogram Infusion World title against Pascal Costa. And the main event of the evening, Infusion League Round 2. Nordin Ben Mo versus Chris Basuku. Tayfun Ozkan versus Serginio Canters. And Mohamed Jiraya versus John A. Risco. Who will take the points this time? Watch this live on the 20th of November in Groningen, the Netherlands. Presto saremo in grado di fermare l'invecchiamento e di produrre nuove forme di energia. Per 6 settimane, 6 registi visionari ci guideranno in un futuro sempre più presente. Questo è Breakthrough, la scienza rivoluzionaria. Ogni lunedì alle 21.55 su National Geographic Channel. La prima partita che mi ha dato grande emozione nella mia carriera è stato ovviamente il mio esordio in Serie A nel 2004 con l'Atalanta. Special handling. My-
La serie thriller più seguita al mondo è tornata con la nuova stagione. Hai commesso un enorme sbaglio tentando di uccidermi. Sempre più sconvolgente. Neutralizza le vittime e pratica loro un'iniezione. E sempre più oscura. Qualcuno l'ha messo in allarme, diamo una talpa. Ci vuole una mente nuova. Ho studiato i delinquenti dopo la cattura. Ora voglio prenderli. Via! Criminal Minds, la nuova stagione. Dal 13 novembre, ogni venerdì alle 21 in prima assoluta, su Fox Crime. Questo mese su Boomerang, Scooby-Doo è tornato! Stessa squadra, un look mai visto prima! Perché hai la barba? Credo che la domanda migliore sia perché tu non ce l'hai? Nuove ed esilaranti avventure per una gang fuori di testa! Corre, corre! Tutte le sere alle 8 non perdere la nuova serie Be Cool Scooby-Doo! In prima TV assoluta su Boomerang! Allenamento mattutino per i rossoneri al centro sportivo di Milanello, compresi quelli impiegati ieri sera a Bari. Menù del giorno, esercitazioni tecnico-tattiche in vista della prossima sfida contro la Sampdoria. Abbiamo giocato bene, sciolti, con un buon fraseggio. Ho apprezzato la qualità di Locatelli. Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da mister Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria al Trofeo San Nicola. Incroci tra Milan e Sampdoria, ex che hanno vestito rosso-nero e blu cerchiato. Non solo incroci tra i giocatori, ma anche i percorsi dei tecnici Vincenzo Montella e Sinisa Mihajlovic. Sono contento per il gol, vincere fa sempre bene e sono contento per come abbiamo giocato. Sabato dobbiamo fare di tutto per vincere. Queste alcune delle parole dell'autore della rete rosso-nera Andrea Poli al termine del triangolare di Bari. Buonasera tifosi da abbonati rossoneri e ben ritrovati come di consueto al nostro appuntamento con Milan News Sera. Apriamo il nostro notiziario parlando dell'allenamento rossonero, allenamento battutino per gli uomini di mister Mihajlovic al centro sportivo di Milanello. Per noi era presente il nostro Alessandro Bianchi che ci fa un po' il resoconto della mattinata. Torna subito al lavoro nel centro sportivo di Milanello dopo quella che è stata la sfida, anzi la doppia sfida del Trofeo San Nicola andato in scena nella giornata, nella serata di ieri allo stadio San Nicola di Bari, il torneo peraltro vinto dai rossoneri. Si torna però subito a lavorare, c'è da preparare la prossima sfida in campionato, quella che vedrà il Milan opposto alla Sampdoria a San Siro sabato sera, quindi in questo senso da subito lavoro quest'oggi per la squadra, lavoro che è iniziato a partire dalle ore 11 sul campo rialzato. La prima fase è stata di riscaldamento di tipo atletico, seguita poi da un torello e una serie di esercitazioni di tipo tecnico-tattico, inizialmente un possesso palla 4 contro 4 con tre jolly, poi situazioni di attacco contro difesa, infine un'esercitazione tattica incentrata su quelli che sono i movimenti di fase offensiva. Per quanto riguarda i singoli, le buone notizie arrivano sicuramente da Andrea Bertolacci, che quest'oggi ha svolto l'allenamento con il gruppo, con i compagni, tutto l'allenamento con la squadra, dunque va verso la possibilità di essere convocato per la sfida
partita contro la Sampdoria, sicuramente un recupero importante quello del centrocampista rossonero. Per quanto riguarda invece Case Kondé, che ieri non aveva giocato, non era sceso in campo nella doppia sfida contro Bari e Inter, quest'oggi ha svolto un lavoro di tipo personalizzato da programma, quindi un lavoro atletico per Case Kondé, svolto sul campo ribassato con il preparatore mister Bovenzi. Deve recuperare un pochettino da questo colpo, da questa contusione presa sul finire della sfida contro la Juventus. Questo è quello che è stato il programma di quest'oggi. All'allenamento hanno partecipato anche molti dei giocatori che sono scesi in campo nella giornata di ieri allo stadio San Nicola. Si è preparato a partire già da quest'oggi appunto la sfida contro la Sampdoria, con anche le prime esercitazioni di tipo tattico e le prime prove in questo senso, in vista di quella che sarà la gara appunto contro i blucerchiati. Questo è l'allenamento di quest'oggi. Domani si replica ancora seduta singola nel centro sportivo di Milanello. Questo per quanto riguarda l'allenamento dei rossoneri, però spostiamoci anche in casa del nostro prossimo avversario, quindi in casa della Sampdoria, per leggere il loro allenamento. La squadra di mister Montella ha svolto doppio in mattinata, seduta a gruppi, alternando lavori di palestra sul campo, individuali e anche in riunioni, insomma in sala riunioni video. Nel pomeriggio invece seduta con il pallone, con esercitazioni tecnico-tattiche per lo sviluppo delle fasi di gioco, e al termine si è svolta una partitella a campo ridotto ad alta intensità. Parliamo anche di singoli per Viviano Terapia, fisioterapia e palestra. Per quanto riguarda invece Cassani, allenamento individuale specifico anche sul campo. Per Correa, programma individuale di recupero agonistico. Per la giornata di domani è previsto un allenamento mattutino a porte chiuse. Adesso però facciamo un passo indietro, quindi ritorniamo alla vittoria di ieri e il trofeo San Nicola. Andiamo ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Milan Channel da mister Sinisa Mihajlovic. Al di là del risultato, che era il secondo piano, poi è sempre meglio vincere che perdere, però penso che primi 45 minuti, anche secondi, abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene, ecco. Abbiamo rischiato poco, perciò sono contento per come hanno interpretato la gara, con quale atteggiamento. Ecco. È la prima volta che alcuni giocavano insieme e tutto, poi c'erano anche tanti ragazzi, però bene, bene. Dobbiamo giocare sempre con la verde. Ah. Se è così facile avremmo fatto sempre con la verde, però non credo che questa è la formula giusta, però comunque se giochiamo così, comunque con la testa libera, che andiamo in campo e ci divertiamo, come obiettivo andare sempre al di là delle partite, anche quando saranno partite importanti, ma noi bisogna andare con lo stesso spirito in campo, cercando sempre di giocare come si sa e divertirsi, poi dopo... L'importante è avere sempre la prestazione al di là del risultato, poi come ho detto è sempre meglio vincere che non, ecco, vincendo si impara a vincere anche su queste partite che quando perdi è una cosa. Nakhina problema ya don Kirio Tondorovic. Goodwin θα βάλει την βολή 56-49. Επιστρέψαμε και στην ζωντανή μας σύνδεση. Η ΑΕΚ είναι εκεί που πρέπει να είναι. Παρ' όλα αυτά ο Ρίτ βάζει άλλο ένα μεγάλο σουτ. Όσες φορές η ΑΕΚ κατάφερε να πάει στο συν 6 και στο συν 7, ο Ρίτ απάντησε με μακρινό σουτ. Φτάνει τους 15. Ο πρώτος σκόρερ στην διοργάνωση για την Πέλια. Τόμας θα δεχτεί το στόπ από τον Νουχάνοβιτς. Και κατοχή για τους φιλοξενούμενους με τον Ρίτ. Για όσους συνδέθηκαν τώρα μαζί μας, απομένουν 5 λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας και κυνηγάει μια διαφορά 6 πόντων. Καλάθι και φάουλ για την Πέλια από τον Νόα Ντάουμαν, που φτάνει τους 9 πόντους και με την συμπληρωματική βολή θα έχει την ευκαιρία να φτάσει τους 10 και να στείλει την διαφορά στους 2 πόντους. Είναι το δεύτερο του ταξίδι στις βολές. Έχει μία στις 2 μέχρι στιγμής, 2 στις 3 τώρα. Goodwin στον Thomas. Petrovic. Παντελή, pick and roll με τον Goodwin.
Aston Thomas. Αχρεωθεί moving screen ο Ιάκωβος Παντελή. Θα δούμε και πάλι την φάση. Εδώ η μικρή προέκταση των χεριών του είναι για αυτό που δίνει την αφορμή στους διαιτητές να το δώσουν αυτό το φάουλ. Βεβαίως τέτοια σφυρίγματα είναι καθαρά στην κρίση των διαιτητών όταν δεν βγάζουν μάτια. Νέγρη όρη. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια διαφωνία μεταξύ γραμματείας και Λίνου Γαβρίλ. Ο Λίνος Γαβρίλ είπε ότι είχε ζητήσει time out αλλά το ακύρωσε. Ο κομισάριος όμως λέει από τη στιγμή που ζητήσει time out είναι time out. Και έτσι έχουμε time out για την ΑΕΚ με το σκορ στο 56-54. 56-54. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με 4 και 27 να απομένουν. Εσείς, μ' ακούτε, η Sita Vision σου δίνει όλα όσα θες. Τώρα μπορείς να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερη ίντριγκα, δράση και συγκίνηση. Το Value Pack Plus αναβαθμίζεται με ακόμη 6 δημοφιλή κανάλια και γίνεται Variety Pack για ακόμη περισσότερη ποικιλία. Όλα όσα θες. Sita Vision. 56-54 το σκορ. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, στο παιχνίδι μας η ΑΕΚ, όπως έχουμε πει πολλές φορές σήμερα, κυνηγάει την διαφορά των 6 πόντων για να πάρει προβάδισμα στον Όμιλο σε ό,τι αφορά την θέση της με την Πέλια. Η ΑΕΚ που είναι τέταρτη στον Όμιλο, η Πέλια είναι τρίτη, κέρδισε την ΑΕΚ με 77-72 στον πρώτο αγώνα. Ο Γρηγόρης ήταν στον πάγκο του Λίνου Γαβρίλ. Σε ακούμε, Γρηγόρη. Λοιπόν, να προσέξουν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη άμυνα, ζήτησε ο Λίνος ο Γαβρίλ. Να μην δεχθούν καλάθι και προπάντων να μην κάνουν φάουλ. Ενώ στην επίθεση ζήτησε η μπάλα να γυρίσει, να βγει ο Σακίλ Γκούντουιν να βγάλει το screen για να παίξουν pick and roll. Εάν δεν βγει αυτό, θα προσπαθήσει να βρει μακρινό σουτ με τον Πέτροβιτς. Πολύ ωραία, Γρηγόρη. Όπως είπε ο κύριος Γαβρίλ, πρέπει να βγει αυτή η άμυνα και την βγάζει ο Πέτροβιτς, ολοκληρώνει το κλέψιμο του ο Τόμας. Η Πέλια που έχει και το πλεονέκτημα των δύο ομαδικών φάουλ μπορεί με δύο δικά της φάουλ να σταματήσει πιθανή η επίθεσή της ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα που απομένει. Μέσα η μπάλα στον Goodwin με κοντύτερο αντίπαλο και τον Ντουχάνοβιτς, καλά τη φάουλ. 58-54. Σακίλ Goodwin. Είπαμε ότι θα είναι μεγάλη βραδιά αυτών. Το σημαντικό είναι αυτή η βραδιά να συνδυαστεί και με νίκη. Πάει στην γραμμή για μία βολή ο Goodwin. Goodwin που έχει 50% σήμερα με 4 στις 8. Και πάλι έξω ο Backwell. Ο Barwell που είναι ο ηθήνων νους αυτής της ομάδας. Έχει μια κακή βραδιά σήμερα. 59-54 στο συν 5 η ΑΕΚ και πίεση σε όλο το γήπεδο σε ένα zone 3 που πολύ πιθανόν να καταλήξει και σε ζώνη για την ομάδα του Λίνου Γαβρίλ. Επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι και παίρνουν φάουλ από τον Χάρις. Δέχνει να μην είναι κάτι το σοβαρό για τον Αχμέτ Πασίτς, τέταρτο και του Χάρις. Θυμίζουμε 4 έχει και ο Τόμας. Μένουν και οι δύο στο παρκέ. Ενώ σηκώνεται ο Σιζόπουλος για να περάσει στο παρκέ. Αστοχεί ο Αχμέτ Πάσιτς στην πρώτη βολή. Πολύ σημαντικό που αστοχίζε σε μία από τις δύο βολές, ούτως ώστε με καλάθι στην επόμενη επίθεση να έχει την διαφορά σε ένα παιχνίδι που δείχνει από το ξεκίνημά του να είναι πολύ κλειστό. Μεγαλύτερη διαφορά ήταν για την Πέλια το συν 9, ενώ για την ΑΕΚ το συν 7, δύο φορές μάλιστα σε τρίτη και τέταρτη περίοδο η ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει στο συν 7. Τόμας περιμένει τον Goodwin να του δώσει το screen στον Σιζόπουλο για τρεις, αυτός είναι άστοχος. Η μπάλα πέφτει στα χέρια του Τόμας, δεν θα διστάσει και θα δικαιωθεί ο Τόμας. 62-55 στο συν 7 η ΑΕΚ
με 3-15 από μένουν και πάλι πίεση σε όλο το γήπεδο. Κλέβει ο Σιζόπουλος, αποδίδει το zone press του Λίνου Γαβρίλ και ένα καλάθι στην επόμενη επίθεση, θα ήταν πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ με τον Τόμας να πηγαίνει μέχρι μέσα. Σιζόπουλος και αυτός από μέση απόσταση. Μεγάλο καλάθι, 64-55 στο σύν 9. Η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει αυτή την διαφορά, να καταφέρει να πάει μέχρι και το σύν 6. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Το να απολαμβάνεις από το κινητό σου γκολ και φάσεις του Κυπριακού Πρωταθλήματος, UEFA Champions League και Europa League ανά πάσα στιγμή είναι κάτι καλό. Live Sports από τα Red. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Live Sports από App Store ή Google Play. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες ή τα Mobile Vodafone, ενώ είναι δωρεάν σε πελάτες με Red 4. Ακόμη κάτι καλό από τα Red. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, 64-55 στο συν 9 για Γρηγόρη, ενώ Γρηγόρη να πούμε ότι η Παρτούπιτσε πήρε την νίκη στο Μίντς, κάτι που περιπλέκει κάπως τον όμιλο του Αποέλ. Θα χρειαστεί τον κόσμο αύριο στο πλευρό του η ομάδα του κύριου Κουστένη για να πάρει την νίκη. Ναι, σε ακούμε σε ό,τι αφορά και το time out. Λοιπόν, ήταν το πρώτο time out και η πρώτη φορά που ακούστηκε από τον Λίνο Γαβρίλ η κουβέντα για την διαφορά ουσιαστικά. Τους είπε ότι παίζουμε πλέον για να κρατήσουμε και την διαφορά. Εδώ ο Νουχάνοβιτς με ένα tip-in θα βάλει το καλάθι. Να μην κάνουμε φάουλ γιατί δεν έχουμε τον πόνους στον βολό, ενώ στην επίθεση να γυρίσει η μπάλα με ψυχραιμία και να βρούμε ελεύθερο σουτ. Πέτροβιτς στον Σιζόπουλο. Στην κορυφή συνεργάζεται με τον Goodwin, πάει μέσα, η μπάλα καλάθι και φάουλ από τον Shaquille Goodwin, ο οποίος έχει σπουδαίο ρόλο στην διαφορά που βλέπουμε. 66-57, βάλει και την βολή για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό πόντων η ΑΕΚ. Μετράει η βολή, 67-57, δεν ξέρω αν είναι για δύο, για δύο είναι το καλάθι, καθώς ακούμπησε το Στεφάνι. Ο Βέσελης στο συν 11 η ΑΕΚ, 2-24 πριν το φινάλε. Ο Βέσελη με τον Πέτροβιτς θα τον επιτηρεί, αλλάζουν στο σκριν. Μένει με τον Αχμέτ Πασίτς, κάνει λάθος. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, το momentum του αγώνα είναι για τα καλά με την Κυπριακή ομάδα, η οποία έχει το συν 11, μένουν 2 λεπτά. Μεγάλη επίθεση ζητάει ο Λίνος Γαβρίλ, motion λέει στους παίκτες του να βγει όλο, σημαίνει ότι θέλει να εξαντλήσει τα δευτερόλεπτα, 24 δευτερόλεπτα πριν εκδηλώσει την επίθεση της η ΑΕΚ. Σιζόπουλος στον Πέτροβιτς, βγαίνει από τα σκριν ο Τόμας, θα σουτάρει για τρεις ο Τόμας, είναι καυτός και το τελειώνει κατά την προσωπική άποψη ο Τόμας. 71-57 στους 14 η αφορά, πρέπει να βγει αυτή η άμυνα. Rebound του Goodwin, Γρηγόρη, ο Τόμας πήρε την πρωτοβουλία με 10 δευτερόλεπτα, σουτάρε και δικαιώθηκε. Νομίζω αν και στον μπάσκετ ποτέ μιλες ποτέ, με την διαφορά πλέον στους 14 η ΑΕΚ έχει πάρει το ζητούμενο που είναι και η νίκη και η διαφορά. Εδώ ο Πέτροβιτς για το τέλος, ναι! 74-57, αυτό ήταν και το πρώτο καλάθι του Πέτροβιτς, το κερασάκι στην τούρτα. Πολύ σημαντικό γι' αυτό να έρθει και πάλι ο κόσμος να κατακλείσει το κήτιο για να πάρει την πρόκριση ΑΕΚ. 74-59 time out από τον κύριο Γαβρίλ.
θα μείνουμε κοντά σας για το τελευταίο λεπτό αυτής της αναμέτρησης στο ΣΥΝ 15 η ΑΕΚ. Ας κάνουμε μια μικρή περίληψη του τι είδαμε. Η ΑΕΚ χρειάζεται, όπως είπαμε, το ΣΥΝ 6 για να πάρει την πρώτη της νίκη στον Όμιλο, να ισοβαθμίσει με την Πέγια αλλά να υπερισχύει στην διαφορά και να διεκδικήσει στον επόμενο αγώνα με την Κλουζ στο Κίτιον. Και πάλι μια Κλουζ που κάνει περίπατο στον Όμιλο, έχει 4 νίκες, αγωνίζεται με την τουρκική Gaziantep σήμερα, και να δεχτεί την ήττα είναι πολύ δύσκολο να σπάσει το δίδυμο της Gaziantep με την Κλουζ. Είναι 4-0 η Κλουζ, 3-1 η Gaziantep, οπότε θα θέλει να κερδίσει την αδιάφορη Κλουζ η ΑΕΚ στο επόμενο παιχνίδι για να φτάσει στις δύο νίκες και να διεκδικήσει μία από τις 4 θέσεις που παίρνουν οι καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης του FIBA Europe Cup που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Γρηγόρη. Λοιπόν, να γυρίσουν την μπάλα, να παίξουν επίθεση 24 δευτερολέπτων αφού πλέον έχουν την πολυτέλεια. Και στην άμυνα απλά να προσέξουν να μην δεχτούν τρίποντο. Το σημαντικό είναι να κάνουν επίθεση 24 δευτερολέπτων εάν δεν φυσικά κάνει φάουλ η Πέγια. 74-59 στο ΣΥΝ 15. Θα παίξουν άμυνα όπως φαίνεται. Δεν έχουν φάουλ να δώσουν ούτε οι φιλοξενούμενοι. Τόμας. Πολλές τρίπλες από τον Τόμας. 10 δευτερόλεπτα επιτίθεται. Ο Τόμας κάνει ένα εκπληκτικό φινάλε στο παιχνίδι με 8 ο πόντους μαζί με τον Goodwin και τον Χάρις. Είναι αυτοί που κράτησαν επιθετικά την ΑΕΚ σήμερα. Βεσέλη για 3 και αυτός κάνει καλή εμφάνιση. 76-62 στους 14 η διαφορά, με πρόθεση να πιέσουν σε όλο το γήπεδο οι φιλοξενούμενοι. Τόμας με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Ο Τόμας κάνει ό,τι θέλει στα τελευταία λεπτά. 79-62 στο ΣΥΝ 17 η ΑΕΚ. Κάρφωμα από τον Ρίτ. 79-64. Έχασε εδώ τον παίχτη του ο Τόμας, αλλά ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος. Νάτος και πάλι ο Αμερικανός πάει μέχρι μέσα. Τα έκανε όλα ο Τόμας Γρηγόρης αυτή την τέταρτη περίοδο. 81-64 είναι και το τελικό σκορ. Αν σκεφτούμε ότι παίζει εδώ και περίπου 6 λεπτά με 4 φάουλ, ήταν απλά μοναδικός. Το ζητούμενο ήρθε για την ΑΕΚ. Μια τεράστια σημασία νίκη, η οποία την κρατά ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Έδειξε σημάδια από την περσινή ΑΕΚ εδώ που μετρούσε. Κάνει το ζητούμενο. Η ομάδα του Λίνου Γαβρίλ παίρνει το ΣΥΝ 17 σε ένα μάτς που ήταν πολύ κλειστό. Για 35 λεπτά βλέπουμε τους καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων να ανταλλάζουν χειραψίες στον χώρο του κέντρου. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη για την ΑΕΚ. Κάλυψε την διαφορά των 5 πόντων που ιτήθηκε εκτός έδρας. Και τώρα θέλει ένα κατάμεστο Κίτιον για τον αγώνα με την Κλουζ την άλλη εβδομάδα. Ο Γρηγόρης που ετοιμάζει ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο.